Η επιτυχία αυτή τη φορά ήταν απόλυτη. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, και εγώ προσωπικά πολύ ικανοποιημένος για τα αποτελέσματα της ομάδος. Σήμερα το αποχαιρετιστήριο, αλλά η επιτυχία ήταν απόλυτη, διότι πετύχαμε αυτό το οποίο περιμέναμε και ίσως δεν το περίμενε και κανένας ο πιο αισιόδοξος από όλους, ότι είμαστε τρίτοι πλέον στην Α2, μαζί με το εισιτήριο της Ανόδου μετά την τελευταία απόφαση του ΑΣΕΑΔ. Είναι μια ιστορική στιγμή για την Καστοριά, για πρώτη φορά στην ιστορία της η κορυφαία διάκριση. Ναι, πραγματικά στο μπάσκετ η Καστοριά δεν είχε τέτοια διάκριση ποτέ. Κάθε χρόνο κάναμε το κάτι παραπάνω. Αυτή τη στιγμή είναι η κορυφαία διάκριση για την Καστοριά, μια πόλη των 8.000 κατοίκων δυστυχώς, η οποία καταφέρνει σήμερα να μπει στο κλαμπ των μεγάλων. Σήμερα μπορούμε να ανακοινώσουμε, κύριε Δίτση, ότι έχουμε πάρει την οριστική απόφαση για συμμετοχή μας στην Α1. Το βλέπουμε θετικά, αλλά είναι πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν πριν από αυτό. Αναφορικά τώρα με το γήπεδο, το κλειστό γυμναστήριο, ναι. Τι πρόκειται να γίνει, Πρόεδρε? Να συμπληρώσουμε ότι ήταν ένα αγκάθι και για την ομάδα και δημιουργήσε και αρκετά προβλήματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Και δημιούργησε και θα δημιουργήσει, αλλά είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Καλό αυτό να το δουν όλοι αυτοί οι υποψήφοι και αύριο, μεθαύριο που είναι η πρώτη Κυριακή και η δεύτερη Κυριακή επαναληπτική. Αλλά και το βασικότερο στοιχείο σε αυτήν την ιστορία είναι ότι Καστοριά! Το γήπεδο αυτό. Φωνάζουν τα παιδιά. Το γήπεδο αυτό δεν είναι ικανό να φιλοξενήσει την ομάδα ούτε στην Α1 αλλά ούτε και στην Α2, γιατί θέλει πάρα πολλές επισκευές και είναι πλέον πεπαλαιωμένο. Τώρα πρέπει να βρούμε λύσεις, να δούμε ποιες λύσεις μπορούμε να βγάλουμε μέσα σε αυτές τις μέρες για να δούμε τι επιλογές θα κάνουμε. Το έργο οριστικό που υπάρχει και η δέσμευση του κυρίου. Το έργο οριστικό έχει έναν άξιο δήμαρχο πραγματικά και το έχουμε καλή επιτυχία και στις εκλογές. Είναι φίλος μου, θεωρώ ότι είναι από τα ικανότερα αυτοδιοικητικά στελέχη στην Ελλάδα. Είναι σοβαρότατος, αλλά εκεί υπάρχει ένα ζήτημα γιατί το Άργος έχει μια ομάδα. Προσπάθησα πριν από 4 χρόνια να γίνει αδερφοποίηση, να γίνει συνένωση των δύο ομάδων, αλλά τότε μου δήλωσαν οι παράγοντες ομάδος αυτής ότι καλύτερα στο Β τοπικό το Άργος παρά στην Α1 μαζί με την Καστοριά. Βέβαια αυτή την απόφαση τους πρέπει να τη σεβαστώ, γιατί θα πάω στο σπίτι τους. Δεν είναι μόνο ο δήμαρχος που θέλει, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πρέπει να δούμε όλους τους παράγοντες που μπορούν να παίξουν ρόλο σε αυτήν την ιστορία. Και αναπολισμό γενικό, ως γενικό ευχαριστήριο για την φετινή πορεία του ομάδα. Τι έχουν συμβάλει και πώς θα την ευχαριστήσει? Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους παίχτες για την εμπιστοσύνη που δείξαν στη διοίκηση και για την αγωνιστικότητά τους. Θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή και τον προπονητικό team, ο οποίος ήρθε από την Αθήνα, ξέροντας ότι έχοντας φοβερή αδυναμία στην κόρη του τη Γεωργία, αλλά και στην Αλεξία τη γυναίκα του, με ερωτηματικό, αλλά ήρθε τελικά. Όλους τους παράγοντες στη διοίκηση, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μου και ο καθένας χωριστά προσπάθησε να παράγει όσο γίνεται μεγαλύτερο έργο, τον κύριο Βασιλακόπουλο και τον κύριο Τσαγκρόνη, τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα της Ομοσπονδίας, οι οποίοι φροντίζουν για τον αθλητισμό γενικότερα και την ανάπτυξη του αθλήματος του μπάσκετ στην Ελλάδα. Γίνεται τεράστιος αγώνας εκ μέρους των δύο ανθρώπων αυτών. Την ΚΕΔ και όλη τη διαιτησία, η οποία πραγματικά ήταν αξιόλογη και δεν είχαμε ποτέ προβλήματα με κανέναν, ούτε είχαμε κάποιες προστριβές. Η Καστοριά δεν έκανε σε όλα τα χρόνια της προεδρίας μου ούτε μία διαμαρτυρία επίσημη στον τύπο για τον τρόπο που έχει διαιτητευτεί, γιατί πιστεύουμε ότι πέρα από τα ανθρώπινα λάθη, γενικότερα οι διαιτησίες ήταν δίκες και σωστές στα ανθρώπινα πλαίσια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όμως και τους ανθρώπους οι οποίοι προηγήθηκαν εμού ή που λειτουργήσαν όλα αυτά τα 10 χρόνια μαζί μου για να φέρουν την ομάδα σε αυτό το επίπεδο, για να την παραλάβουν κάποιοι άλλοι να τη σηκώσουν πιο ψηλά. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους αυτούς, εκτός από αυτό, την αστυνομία, η οποία αστυνομία στάθηκε στο πλευρό της ομάδος διασφαλίζοντας την τάξη. Το Σύνταγμα, τον πρώην διοικητή και τον ίδιοικητή, τα στρατευμένα παιδιά της ομάδος, τους έδωσαν δικαίωμα να παίξουν στους αγώνες και οι άνθρωποι αυτοί ήταν ικανοί και δόθηκαν οι προϋποθέσεις αυτούς τους ανθρώπους από το στρατό και έδειξε ο στρατός το ανθρώπινο πρόσωπό του στην περιοχή μας και όχι μόνο στην ασφάλεια. Πράγμα πολύ σημαντικό για την περιοχή μας. Την οικογένειά μου και τα παιδιά μου, μια που τα λεφτά που ξόδεψα τα τρώω από την κληρονομιά τους,
και πιθανώς όλους εκείνους τους άλλους που ίσως αυτή τη στιγμή μέσα στη συγκίνησή μου δεν τους μνημόνευσα. Και στην επόμενη το κομμάτι των χορηγών. Και οι χορηγοί, οι φίλαθλοι, ναι, είδατε που ο κόσμος που μας αγκάλιασε τόσο πολύ, οι χορηγοί οι οποίοι μας πιστέψανε, όσο μπορούσαν αυτοί να είναι δυνατοί. Και σας ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση. Οι τοπικές αρχές απουσιάζουν από το ευχαριστήριο. Οι τοπικές αρχές κάνανε αυτό που μπορούσαν να κάνουν όσο ήταν δυνατόν. Δεν μπορώ να ευχαριστήσω περισσότερο από ό,τι ξέρουν αυτοί ότι κάνανε. Να κλέψω κι εγώ την ερώτηση, να συμπληρώσω κάτι. Πιστεύω ότι μετά την Κυριακή θα μπορέσετε να βρείτε ένα σημείο επικοινωνίας με τη Νέα Δημοτική Αρχή. Η Νέα Δημοτική Αρχή δεν όποια είναι. Και αν προκύψει. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ένα άτομο. Είμαστε ένα σύλλογο. Και αυτό ο σύλλογο είναι ο σύλλογο ο οποίο εκπροσωπεί τον μπάσκετ τη Καστοριά και το παρατσούκλι μα είναι οι Γουναράδες. Λοιπόν, είναι η πρώτη συνέντευξη τόσο μεγάλη που δίνω. Ίσως είχα δώσει και μια συνέντευξη ακόμη στην κυρία. Όπου στην κυρία Κοσμίδου, όπου όταν είχε βγει η ομάδα πρωταθλήτρια στη Β' Εθνική. Συνηθίζω να απουσιάζω από συνεντεύξεις και από τον τύπο, γιατί δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι εγώ είμαι αυτός που τα κάνω όλα. Είναι αλήθεια. Αλλά θεωρώ ότι είναι ομαδικό. Έτσι, για να απαντήσω στα υπόλοιπα και για τη Νέα Δημοτική Αρχή που θα προκύψει, ανάλογα με τις επιθυμίες των πολιτών του Δήμου Καστοριάς, εκεί πέρα πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους τους εκλεγμένους άρχοντες πλέον, είτε την πρώτη Κυριακή, την δεύτερη, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Αυτό εξαρτάται από τον λαό και τον κόσμο της Καστοριάς, τι προθέσεις έχουν. Εκεί πέρα, ό,τι συμβεί, θα είναι καλοδεχούμενο και θα είναι καλό για τον τόπο, δεν θα είναι καλό για μένα. Εμείς ερχόμαστε και παρερχόμαστε. Δεν είναι κάτι που είμαι ούτε μοναδικός, είμαι ούτε μόνιμος είμαι σε αυτή τη θέση. Υπάρχουν και άλλοι και μπορεί και καλύτεροι από μένα, οι οποίοι θα έρθουν αργότερα να χτίσουν περισσότερα. Όπως σας είπα, ευχαρίστησα τους ανθρώπους οι οποίοι φτάσαν την ομάδα εδώ και τους ανθρώπους οι οποίοι τη συνεχίσαν από εκεί που την πήραν. Να ρωτήσουμε κάτι και για τους παίκτες. Σήμερα λογικά φεύγουν για τις πατρίδες τους. Ναι. Με την απόφαση για Α1, τι σκοπεύετε να κάνετε με τους εφιστάμενους παίκτες? Ποτέ δεν έχω σχολιάσει, ούτε έχω φέρει παίκτες στην ομάδα, ούτε θα φέρω παίκτες στην ομάδα στη ζωή μου. Αυτά θα τα κανονίσει ο προπονητής, ο οποίος αναλάβει να κάνει το ρόστερο όπως έγινε πέρσι. Θα μείνει ο προπονητής, να δούμε τι μέλη γυρνάς, αν έχετε συζητήσει. Αύριο να μιλήσουμε με τον προπονητή, να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν είναι κάτι, τίποτε δεν είναι οριστικό. Είναι πάρα πολλά πράγματα που παίζουν μέσα. Ένα πράγμα να ξέρετε, ότι εγώ δεν γυρίζω πίσω. Ωραία. Και κάτι εγώ δεν γυρίζω πίσω. Για να το κάνουμε λίγο ακόμη πιο συγκεκριμένο, για την οριστική απόφαση. Μέχρι πότε θα την ξέρουμε την οριστική απόφαση? Δεν ξέρω, κύριε Νατσούλη. Εγώ δεν γυρίζω πίσω. Ή πάμε μπροστά ή δεν γυρίζω πίσω. Είναι οριστικό αυτό. Αυτό που σας λέω είναι η ουσία του πράγματος. Ο Δίτσιος δεν γυρίζει πίσω. Μόνο μπροστά. Πάμε για την κορυφή κάθε φορά και κάθε φορά κυνηγάμε καινούργια κορυφή μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Αυτό είναι τώρα, 90% είναι στην Α1 που λέτε. Αν οι συνθήκες είναι τέτοιες που μπορούμε να το κάνουμε, θα γίνει. Αν δεν είναι. Τι είναι εκείνο που θα καθορίσουμε, δηλαδή, την Δεν είναι πάρα πολλοί παράγοντες, κυρία του. Είναι πάρα πολύ παράγοντες. Είναι 1002, είναι γήπεδο, είναι ΚΑΕ, είναι 1002 πράγματα. Το ΚΑΕ δεν παίζει ρόλο τόσο πολύ, αλλά είναι οι υποδομές. Σε περίπτωση που ανέβει η ομάδα στην Α1 κατηγορία, θεωρείτε ότι μπορεί να τα επεξέλθει? Δεν μιλάω σε υποθετικές ερωτήσεις, αλλά αν ληφθεί τέτοια απόφαση, δεν απαντάω σε υποθετικές, αλλά σας λέω, αν ληφθεί τέτοια απόφαση, είναι γιατί θα πάμε μπροστά, δεν είναι κάτι. Το θέμα είναι τι θα γίνει.